Χαίρετε φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στη μετάδοση του σημερινού αγώνα που είναι για τη δεύτερη μέρα της φάσης των ομίλων. Η πρώτη αγωνιστική είχε ενδιαφέρουσες συναντήσεις και σήμερα ευελπιστούμε να συνεχιστεί αυτό. Η ομάδα εδώ δεν τα κατάφερε και ιτήθηκε στην πρεμιέρα. Καταλαβαίνετε όλοι σας πως πλέον για αυτούς υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα. Η νίκη. Ήταν το μακρινό 1892 όταν η Celtic έπαιξε εδώ το πρώτο της παιχνίδι. Μπορεί να έχουν αλλάξει από τότε πάρα πολλά, αλλά το πάθος για το ποδόσφαιρο παραμένει το ίδιο. Κάνει τη μακρινή παλιά. Υποπίπτει σε φάουλ. Πολύ σωστά. Να φύγει η μπάλα από εκεί. Φερναντίνιο θα πασάρει προς τα δεξιά. Πολύ αποτελεσματική η προβολή του. Κέρδισε την μπάλα. Owen προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Αυτό είναι πλάγιο. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Φερναντίνιο, σακλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Το βάλανε. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Αυτή κι αν είναι η ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμα. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου και με ιδανικό timing έκανε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Απίθανο γκολ. Καλύτερο ξεκίνημα αμφιβάλλω αν μπορούσα να κάνω. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Κουαδράδο. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Καιροφυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Η Μπανταχώρ κατάφερε να σκοράρει νωρίς το παιχνίδι. Και είναι 1-0. Και έχουν
ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Τη στέλνει μακριά. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Φερναντίνιο παίρνει ωραία πάσα από τον συμπέκτη του. Ωραίο σου! Η μπάλα στο πλεκτό! Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο! Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Δύσκολη η φάση για την Αντιπαλιάνη. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Πανταχώθ έβαλε δύο γρήγορα γκολ. Και αυτό το 2-0 τους δίνει σίγουρα το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Αυτό σίγουρα δεν χρειαζόταν. Μπήκε στη φάση εντελώς άτσαλα. Η Πανταχώθ μπορούσε και να το αποφύγει αυτό. Ας διαμαρτύρονται όσο θέλουν. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Καλά θα κάνουν να αποδεχτούν την απόφαση. Ξεγελάστηκε για τα καλά. Αλλού πήγε αυτός, αλλού πήγε η μπάλα. Πλέον, υπολείπονται ένα γκολ από τους αντιπάλους. Αυτό που πέτυχαν είναι πολύ σημαντικό και τους δίνει πίστη. Όμως, μπορούν να πιέσουν για να πετύχουν την ισοφάριση. Owen. Βλέπουμε να γίνονται ομυρικές μάχες εδώ. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Παίρνουν να απομακρύνουν τον κύπνο. Όπως θα διώξουν. Κουαδράδο στέλνει την μπάλα μπροστά. Βγάζει τη σέντρα. Ο αμυντικός έδιωξε ωραία τη σέντρα και η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Καλό διώξουν. Η μπάλα θα περάσει τη γραμμή. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Owen. Θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Μαντζουκίτς. Ιάγο Άσπας.
ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Απομακρύνει με υπερένταση. Έξοχη επέμβαση από τον κίπερ. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Μία κεφαλιά. Απίστευτο, αν δεν σε θέλει μπάλα. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Βρήκε τον αντίπαλό του. Είναι φάουλ. Καλή αμυντική προσπάθεια. Ιάγο Άσπας επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Κατάφερε και την κράτησε. Υπέροχη προσπάθεια. Κλίμα εδώ για τον τερματοφύλακα. Είδε την μπάλα τελευταία στιγμή. Δεν είχε καθόλου ορατότητα. Οι αμυντικοί είχαν μπει μπροστά του. Και τώρα όλα πάλι ξεκινάνε από την αρχή. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα. Θα προσπαθήσουν να πετύχουν το γκολ της νίκης ή θα πάνε να κρατήσουν την ισοπαλία. Φερναντίνιο και με το κεφάλι πάει για γκολ. Η παλιά ήταν άψογη, αλλά δεν θα λέγαμε το ίδιο και για την κεφαλιά που έκανε. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή του εδώ, αλλά για να πούμε και του στραβού το δίκιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς τον παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Ντενισόφ τα δίνει όλα εκεί στο αριστερό άκρο. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Φερναντίνιο θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Ντενισόφ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Μακρινή ψηλή παλιά. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Και ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Η Μπανταχώτ θα καταφέρνει πολύ καλά σε αυτήν την φοβερή μάχη. Γκολ με το τσουβάλι και για τις δύο ομάδες. Μένει να δούμε προς τα πού θα γίνει η πλάστηκα. Το σκορ είναι ισόπαλο. 2-2. Και τώρα πράγματι ξεκινά και πάλι το παιχνίδι. Στείλει την μπάλα στην επίθεση. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Εκτός γραμμής σε πλάγι.
κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Ιάγο Άσπας. Κουαδράδο προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Μανού Ντελ Μοράλ. Προσπαθεί να παρακάμψει το κέντρο. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άδοξα. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Μαντζουκίτς θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Και τη στέλνει μπροστά. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Ντενισόφ. Ιάγο Άσπας. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Στέλνει την μπάλα προς τα μέσα. Επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Να, η βαθιά παλιά στην άκρη. Ψάχνει για συμπαίκτη του. Ντενισόφ. Ενεργεί σωστά εδώ, καθαρίζοντας τη φάση. Ναι, πέρασε η παλιά. Δύσκολη αυτή η επέμβαση. Κατάφερε όμως να είναι καθαρή. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Υπέροχη πάσα. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Για πολύ λίγο δεν τα καταφέρει. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Τώρα έχουμε αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Κουαδράδο. Ιάγο Άσπας. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Έβαλε σωστά εκεί το πόδι του και κέρδισε τη μονομαχία. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Πολύ καλή πάσα. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Τη στέλνει μακριά και ανασένει λίγο η άμυνα του. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Ραμίθ. Ντενισόφ ψάχνει τη σεπτή πάσα. Η μπάλα θα πάει προς τα μέσα. Καλό διώξιμο. Η μπάλα στον Ουπαμεγιάν. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Λαξάλ. Η Celtic πάει μπροστά τώρα. Μπας και μπορέσει να κλέψει τη νίκη στο τέλος. Πάει να βρει κάποιον σε θέση φόρμη αυτή τη στιγμή.
Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Λαξάου. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Με αυτές τις κοφτές πάσες που προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι. Και το σουτ τώρα! Δεν του έκανε το χατήρι πάλι. Έτσι όπως πάει το μάτς, σου δίνει την αίσθηση ότι όποιος σκοράρει θα είναι ο νικητής. Γι' αυτό και δεν θα έπρεπε να χάνονται τέτοιες ευκαιρίες. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Ο Λαξάλτ με την μπάλα. Θα καταφέρει με μαεστρία, κατάφερε να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση. Ραμίς στέλνει σε ασφαλές μέρος. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Πολύ καλό το passing game εδώ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος, αλλά ίσως ακόμα να προλαβαίνουν να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Στον ουρανό η μπάλα. Είναι απίθανος. Τώρα είναι πιθανότατα η τελευταία φάση του αγώνα. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Υπέροχη κίνηση. Κουαδράδο. Ρόμπεν. Ρόμπεν βγάζει τη σέντρα. Ο διαιτής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Ισοπαλία λοιπόν μεταξύ των δύο πλευρών. Καθώς καμία ομάδα δεν μπόρεσε να βγει νικήτρια. Αλλά δεν νομίζω ότι οι δύο προπονητές θα είναι δυσαρεστημένοι με το αποτέλεσμα. Μάλλον θα πρέπει να νιώθουν ενοχλημένοι από το γεγονός ότι ενώ σε πολλά σημεία είχαν τον έλεγχο του αγώνα, τελικά δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι γι' αυτό και φυσιολογικά έχασαν το παιχνίδι. Και εδώ ολοκληρώνεται η απόψηνή μας μετάδοση. Σε ευχαριστώ Γιώργο Θανάηλακη. Από τη μεριά μας, θα σας αφήσω.